Ο Γιαννούλης εκτελεί το κορνέρ από Μάγνο Γιαγκημόφσκι. Ο Πέλκας άμεσα γκολ! Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δίνει τη λύση στο 55 και τρέχει κατευθείαν στον πάγκο για να αγκαλιάσει τους συμπαίκτες του. Έρχονται ακόμη και αυτοί που έκαναν ζέσταμα. Ένα κουβάρι, ο Πέλκας πήρε το rebound και με βολέ νικάει τον ανίκητο μέχρι το 55 Κρίστινσον για να ανοίξει το σκορ. Τρίτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Πέλκα. Κίνηση από τον Μιλοσάβλεβιτς και τον Μόρα που θέλει να γίνει αμυντικός μέσος στη φάση. Και καταφέρνει να περάσει την μπάλα στο πλάι για τον Μιλοσάβλεβιτς. Αυτός χρησιμοποιεί το κορμί του και περνάει για τον Νούνιτς. Ο Σλοβένος πάτησε περιοχή. Στριφογύρισε έξω ο Ζίβκοβιτς. Μοίρασε αριστερά για Κιμόφσκι. Γκολ! 1-1. Η ΑΕΛ βρίσκει ισοφάριση στο 64. Ο Γιακιμόφσκι γίνεται ο 11ος σκόρερ στη σεζόν για την ΑΕΛ. Επιτυχάνει το πρώτο του ελληνικό γκολ.